Θα παίζει μουσική υπόκριση. Έγινε με βίντεο σήμερα. Ο Αντρέα. Σκοτώ το βίντεο. Ναι. Γεια σας κορίτσια μου, τι μου κάνετε. Λοιπόν, σήμερα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί θα ανοίξουμε μαζί το Advent Calendar του Feel Unique του 2020 που απλά έχω ξετρελαθεί που το έχω πάρει, έφτασε μόλις χθες στα χέρια μου και απλά είμαι μέσα στην τρελή χαρά από τότε, κρατιέμαι με νύχια και με δόντια και με απίστευτη λύσα για να μην το ανοίξω. Να σου πω ότι το Feel Unique και το Look Fantastic εγώ τα έχω κάπου μαζί τα Advent Calendars γιατί έχουν πάρα πολλά προϊόντα skincare πολλών διαφορετικών εταιριών και αρκετά ακριβών εταιριών, δηλαδή σου δίνουν τη δυνατότητα να δοκιμάσεις προϊόντα τα οποία υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν θα επέλεγες γιατί είτε είναι πάρα πολύ ακριβά είτε δεν τις ξέρεις τις εταιρείες, οπότε δεν ξέρεις τι μπορεί να είναι η κάθε εταιρεία και πού να τις ψάξεις και όλες. Εν πάση περιπτώσει φέτος έγινε ένα μπέρδεμα, ήθελα να πάρω το Look Fantastic αλλά το είχαν βγάλει σε pre-order και μίλησα με την εταιρεία με mail και μου είπαν θα το βγάλουν και σε κανονική αγορά εν πάση περιπτώσει, δεν χρειάζεται απλά να κάνω προπαραγγελία. Τελικά κάποια στιγμή από το pre-order το βγάλανε sold out, ξαναεπικοινώνησα με την εταιρεία μου, είπανε ότι λυπούνται πάρα πολύ, ήτανε λάθος δικό τους αυτό και είναι πάρα πολύ στεναχωρημένοι που δεν κατάφερα να πάρω το Advent Calendar εγώ. Για μένα συγκεκριμένα ήταν στεναχωρημένη η εταιρεία, έτσι, μην φανταστείς τίποτα άλλο. Η αλήθεια είναι ότι λίγο η αμέλεια δικιά μου, λίγο το ότι με καθησύχασαν από τη Look Fantastic, δεν περίμενα ότι θα βγει sold out πριν προλάβω να το πάρω. Ήτανε να πάρω ένα από τα δύο ούτως ή άλλως, ή το Look Fantastic ή το Feel Unique, ήτανε και πάνω κάτω στα ίδια χρήματα. Οπότε με το που βγήκε sold out το Look Fantastic πήγα κατευθείαν και πήρα το Feel Unique. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, είμαι πολύ περίεργη να δω τι έχει μέσα το συγκεκριμένο Advent Calendar και πάμε να ξεκινήσουμε. Και πάμε να ξεκινήσουμε! Και ξεκινάμε με το νούμερο 1. Το πάμε να δούμε. Και ξεκινάμε πάρα πολύ ωραία, διότι το νούμερο 1 έχει αυτήν εδώ την κρεμούλα από Emma Hardy, είναι η Moisture Boost Vitamin C Cream. Θέλω πάρα πολύ να τη δοκιμάσω, η συγκεκριμένη κρεμούλα είναι στα 20 ml και λέει ότι είναι μια ενυδατική η οποία βοηθάει στο να μειώσει τις κοιλίδες, τις μαύρες κοιλίδες, να μειώσει τις ρητίδες, δηλαδή τα σημάδια της γύρανσης. Γενικά λέει πάρα πολλά πράγματα, είμαι πάρα πολύ περίεργη και θέλω πάρα πολύ να τη δοκιμάσω. Ξεκινήσαμε τέλεια. 2. Θα τρελαθώ, μπορώ να τρελαθώ τώρα έτσι. Είναι το Crystal Elixir Serum από Charlotte Tilbury. Υπόσχεται μια πιο νεανική επιδερμίδα κατά 93%, εντάξει. Είναι στα 8 ml και κοίτα εδώ πέρα τι όμορφο που είναι. Κοίτα τι όμορφο που είναι παιδιά, εντάξει. Είναι πάρα πολύ ωραία η συσκευασία του. Γενικά η Charlotte Tilbury είναι πανάκριβη εταιρεία, είναι πάρα πολύ καλή. Και είναι και πάρα πολύ προσεγμένες στις συσκευασίες της και από ό,τι βλέπω και στα πολύ πολύ μικρά της. Είναι πάρα πολύ προσεγμένη η συσκευασία της, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Ανυπομονώ να το δοκιμάσω. 3 εδώ. Το 3 έχει ένα σαμπουάν από την εταιρεία Fekai. Πρέπει να την έχεις πετύχει παιδιά, την πετυχαίνω πάρα πολύ συχνά την εταιρεία αυτή. Δεν έχω δοκιμάσει τίποτα, δεν γνωρίζω τι γίνεται. Λοιπόν, λέει ότι είναι ένα σαμπουάν το οποίο υπόσχεται έξτρα ενυδάτωση στα μαλάκια και λάμψη. Πάρα πολύ ωραίο, είναι στα 60 ml. Αρκετά καλή ποσότητα για να το δοκιμάσεις. Πάρα πολύ ωραίο. Ήθελα πάρα πολύ καιρό να δοκιμάσω προϊόντα της συγκεκριμένης εταιρείας και ήρθε η ώρα και πολύ χαίρομαι για να δούμε. 4. Στο 4 έχουμε μία κρεμούλα για τα χέρια από την εταιρεία Neom. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία και δεν το έχω ανοίξει ακόμα. Λέει ότι περιέχει φυσικά συστατικά λεβάντας, γιασεμιού και τριαντάφυλλου. Εμένα μου μυρίζει κυρίως η λεβάντα και το γιασεμί. Παιδιά, δεν το έχω ανοίξει και μυρίζει πάρα πολύ ωραία, για να τη δούμε. Αχ, μαλακά χεράκια, τέλεια. Τέλεια, εντάξει, όσοι αγαπάτε το γιασεμί και τη λεβάντα, θα σας κερδίσει. Η μυρωδιά, παιδιά, είναι τέλεια, είναι πάρα πολύ ωραία. Από ό,τι γράφει πίσω, το άρωμά του βοηθάει πολύ και σαν αντιστρες, δηλαδή να σε ηρεμήσει, να σε χαλαρώσει. Και όντως, παιδιά, είναι έτσι, είναι... Πάρα πολύ όμορφη η χαλαρωτική μυρωδιά του, πολύ ωραία κρεμούλα και για να ηρεμήσουμε και για να ενυδατώσουμε τα χεράκια, τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. 5. Και έχουμε μία sheet mask από εταιρεία Rodial. Είναι μία Vitamin C Energizing Face Mask. Λέει ότι βοηθάει πάρα πολύ στην φωτεινότητα και την ανανέωση της επιδερμίδας. Πάρα πολύ όμορφη, πάρα πολύ ωραία, πολύ θέλω να δοκιμάσω.
Πρόσφατα εδώ μεταξύ μίλαγα και με ένα κορίτσι από εσάς και λέγαμε τι μασκούλες χρησιμοποιούμε. Από ό,τι βλέπω βοηθάει πάρα πολύ στην ανανέωση της επιδερμίδας, τη φωτεινότητα, τη λάμψη, περιέχει βιταμίνη C και βιταμίνη 3, β3, έχει αλουρονικό οξύ και τη χρησιμοποιείς για 10 με 15 λεπτά, την τοποθετείς για 10 με 15 λεπτά στο προσωπάκι σου και μετά το προσωπάκι σου παίρνει όλα αυτά τα ευεργετικά συστατικά και δείχνει πιο φωτεινό και ανανεωμένο και υπερτέλειο. 6. Στο νούμερο 6 έχουμε ένα Deep Sleep Pillow Spray. Α, πολύ ωραία, σκέφτεται και το μαξιλάρι μας, δεν σκέφτεται μόνο εμάς. Έχουμε spray για το μαξιλάρι. Αστεϊσμούς κάνω, τι ωραία που τα λέω, μερικές φορές είναι λίγο παγωμένο αυτό που λέω. Αυτό ουσιαστικά είναι ένα spray με το οποίο ψεκάζεις το μαξιλάρι σου και σε βοηθάει να κοιμηθείς λίγο πιο ήρεμα, λίγο πιο γρήγορα, λίγο πιο βαθιά, έτσι ώστε να ανανεωθείς και να ξεκουραστείς και τα λοιπά. Πάρα πολύ ωραίο μου φαίνεται. Να δούμε πώς θα λειτουργήσει. Είναι για relax ουσιαστικά. Και το οποίο δεν τρελαίνομαι για τη μυρωδιά του, αλλά είναι, έχει αυτό το χαλαρωτικό. Τώρα μυρίζω και την κρέμα, μυρίζω και αυτό. Θα κοιμηθούμε όπου να είναι. 7. Α, εδώ παιδιά έχουμε ένα σφουγγαράκι μακιγιάζ. Είναι από την εταιρεία Sunday, δεν την ξέρω. Θα τη δοκιμάσουμε τώρα. Λέει ότι είναι ένα σφουγγαράκι με μικροίνες, ότι απορροφά 70% λιγότερο προϊόν και είναι πάρα πολύ εύκολο στην χρήση του, άρα δεν καταναλώνεις πολύ προϊόν, δεν σου απορροφά το προϊόν, το τοποθετείς στο πρόσωπο μόνο, πάρα πολύ εύκολα. Βρήκαμε και ένα προϊόν μακιγιάζ στα 7 πρώτα, πάρα πολύ χαίρομαι, θα το δοκιμάσουμε και θα έχουμε νεότερα σε επόμενο βίντεο. 8. Είναι από την εταιρεία Saint-Tropez, είναι ένα self-tan λέει, ένα αυτομαυριστικό προσώπου λογικά, σε μορφή spray. Είναι στα 14 ml, απάνω λέει ότι έχουμε μία φυσική λάμψη για ένα φυσικό λαμπερό πρόσωπο. Κάτω λέει ότι είναι bronzing water, δεν ξέρω πώς ακριβώς χρησιμοποιείται, θα το χρησιμοποιήσω και θα σας πω. Από ό,τι βλέπω πίσω περιέχει αλουρονικό οξύ, οπότε βοηθάει στην ενυδάτωση του προσώπου και στη διατήρηση του χρώματος. Προφανώς είναι για πιο καλοκαιρινούς μήνες ή για μετά το καλοκαίρι για να διατηρήσεις το χρώμα στο προσωπάκι σου λίγο παραπάνω, ίσως. Δεν ξέρω, θα το δούμε και θα τα πούμε τα υπόλοιπα. Δεν με πολύ ψήνει το συγκεκριμένο. Νομίζω θα περίμενα να το δω σε ένα κουτάκι καλοκαιριού. Τώρα σε ένα κουτάκι στο χειμώνα δεν με ψήνει ιδιαίτερα. Αλλά οκ, θα το δοκιμάσουμε κι αυτό. 9. Λοιπόν, είναι ένα απολεπιστικό. Είναι από την εταιρεία Grown Alchemist. Είναι ένα απολεπιστικό προσώπου με rose grapefruit και διάφορα άλλα συστατικά. Λέει ότι είναι ένα ήπιο απολεπιστικό προσώπου. Η φόρμουλά του ενδείκνεται για καθημερινή χρήση, για το ξηρό δέρμα κτλ. Αφαιρεί τα νεκρά κύτταρα, βοηθάει πάρα πολύ στην ανανέωση του προσώπου, ηρεμεί, λιένει, καταπραίνει. Γενικά μας τα λέει πάρα πολύ ωραία, είναι αυτό εδώ πέρα, είναι επίσης από μια εταιρεία που δεν την ξέρω και πολύ θέλω να τη δοκιμάσω και ήπιο απολεπιστικό. Να σου πω ότι το σωληνάριό του είναι, πώς το λένε, μεταλλικό. Δεν είναι πλαστικό αυτό, είναι μεταλλικό. Λέει ότι έχει πάρα πολλά πράγματα μέσα, βιταμίνη C, rose grapefruit, υαλουρονικό, μέντα, πάρα πολύ ωραίο. 10. Στο 10 έχουμε ένα προϊόν από την εταιρεία Avida, που είναι μια εταιρεία που έχει πολλά προϊόντα για τα μαλάκια, περιποίησης μαλλιών, αλλά έχει και για σώμα, χέρια κτλ. Εν πάση περιπτώσει, εγώ την έχω ξαναχρησιμοποιήσει σε ένα σαμπουάν και ένα κονδύσιονερ που είχαν με αμύγδαλο και κεράσι, νομίζω το μπες το μπουκαλάκι με το ροζ το καπάκι. Εν πάση περιπτώσει, είχα μείνει υπέρ του δέοντος ευχαριστημένη και από την περιποίηση στα μαλλιά, αλλά και από τον τρόπο που μύριζε, μου άρεσε πάρα πολύ. Τώρα εδώ έχουμε ένα primer για τα μαλάκια. Λέει ότι το συγκεκριμένο primer το εφαρμόζεις για να αντιμετωπίσεις το φριζάρισμα, δίνει υγρασία στα μαλάκια και τα προστατεύει από το styling που θα κάνεις, αυτό που κάνεις δηλαδή πάντα. Επομένως τα απλώνεις σε βρεγμένα μαλάκια και από εκεί και πέρα ακολουθείς τη διαδικασία που θέλεις. Και φαίνονται τα μαλάκια λέει πιο υγιή, πιο πολλά, πιο απαλά, πιο όμορφα. Οπότε θα χρησιμοποιηθεί δεόντως. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα προϊόντα της συγκεκριμένης εταιρείας. Τουλάχιστον από αυτά που έχω δοκιμάσει είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Αυτό μυρίζει πάρα πολύ όμορφα, αλλά δεν μπορώ να προσδιορίσω τι. Μου κάνει και λίγο λεμόνι, μου κάνει και λίγο γιασεμί. Πολύ ωραία μυρωδιά. 11. Εντάξει. Ένα, γιατί τα αγαπάω αυτά τα κουτιά, ρε παιδί μου. Κοίτα εδώ τώρα. Εδώ έχουμε ένα cleansing balm από την εταιρεία Elemis. Όλοι την ξέρουμε την εταιρεία Elemis. Μια εταιρεία skincare πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ ακριβή, αλλά πάρα πολύ καλή. Ό,τι και αν έχω δοκιμάσει, είμαι ευχαριστημένη στο 100% από τη συγκεκριμένη εταιρεία. Είναι κάπως έτσι μέσα. Ουσιαστικά το απλώνει στο πρόσωπο και λιώνει το μακιγιάζ και κάθε ίχνος μακιγιάζ. Οπότε ξέρει, σου αφήνει την επιδερμίδα πάρα πολύ καθαρή και πάρα πολύ μαλακή και πάρα πολύ έτοιμη για να υποδεχθεί την υπόλοιπη ρουτίνα περιποίησης.
Έχω την εντύπωση ότι το συγκεκριμένο, γιατί το κοίταγα πριν κάτι μήνες, έχω την εντύπωση ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν μάσκα. Το αφήνεις 10 με 15 λεπτά και το χρησιμοποιείς και σαν μάσκα. Δεν είμαι σίγουρη, αν θα το κοιτάξω στο μοντάζ και αν βρω κάτι θα στο γράφω σίγουρα. Πάρα πολύ ωραίο προϊόν, πάρα πολύ χάρηκα με το 11. Βλέπεις πόσα προϊόντα μας έχει μέσα, τα οποία είναι και προϊόντα από διαφορετικές εταιρείες και από high-end εταιρείες και από εταιρείες που δεν τις δοκιμάζεις πάρα πολύ εύκολα, γιατί είτε είναι πολύ ακριβές είτε δεν τις βρίσκεις πολύ εύκολα, οπότε τρελαίνομαι απλά. 12. Που είναι εντωμεταξύ λίγο πιο μικρό, ή το ίδιο, όχι. Είναι λίγο πιο μικρό από το 25, παιδιά, το 12. Για να δούμε τι έχει μέσα. Και να λοιπόν, για άλλη μια φορά, πώς επιβεβαιώνομαι και γιατί τα αγαπώ τα συγκεκριμένα κουτάκια. Λοιπόν, έχουμε προϊόν από την εταιρεία Elizabeth Arden, μια εταιρεία επίσης πάρα πολύ ακριβή και πάρα πολύ καλή στα προϊόντα της. Εδώ έχουμε τις κάψουλες, τις είχα βάλει στο μάτι πάρα πολύ καιρό και απλά δεν έμπαινα στη διαδικασία να τις αγοράσω γιατί πάντα μου φαίνονταν πάρα πολύ ακριβές. Ουσιαστικά είναι ένα σέρουμ, ένα σωρός αντιγύρανσης, σύσφυξης, σφυγιλότητας του προσώπου. Αυτό είναι καψουλίτσες που τις ανοίγεις και τοποθετείς τον ορό στο προσωπάκι σου. Είναι έτσι η κάθε κάψουλα. Περιέχει 7 κάψουλες μέσα από ό,τι βλέπω. Προσφέρει αυξημένη ενυδάτωση στην επιδερμίδα και καταπολεμά φυσικά τα σημάδια της γύρανσης. Επίσης, από ό,τι έχω διαβάσει, και αυτό με ενδιαφέρει ιδιαίτερα για να τα δοκιμάσω τα συγκεκριμένα, διορθώνει κιόλας διάφορες ατέλειες της επιδερμίδας και αυτό πάρα πολύ θα ήθελα να το δω. Κάθε κάψουλα ουσιαστικά περιέχει μία συμπυκνωμένη δόση ορού. 13. Το 13, παιδιά, έχει αυτό εδώ πέρα το κεράκι. Τώρα η μυρωδιά του πρέπει να είναι αυτή εδώ πέρα, η fig tree. Έτσι μυρίζει αυτό. Αυτό το φυτό έτσι μυρίζει το δεντράκι. Παιδιά, μυρίζει τέλεια. Θα σου πω απόλυτα ειλικρινά ότι μυρίζει άρωμα αντρικό αυτό. Αλλά πάρα πολύ γλυκό, πάρα πολύ όμορφο. Τρελαίνομαι. Πάρα πολύ μου αρέσει η μυρωδιά του. Αν υποψιαστώ ότι έτσι μυρίζει το fig tree, θα πάω να πάρω 5, 6, 7, 8, 10 να τα έχω εδώ πέρα. Πάρα πολύ ωραίο. Τέλειο, πολύ μου αρέσει. Όποιο τσακαλάκι γνωρίζει αν αυτή η μυρωδιά βγαίνει και σε αντρικό άρωμα, ας μου το γράψει στα σχόλια, γιατί θέλω να το πάρω στον άντρα μου. Μου αρέσει πάρα πολύ. 14. Λοιπόν, το 14 έχει ένα πολύ αγαπημένο προϊόν. Είναι από την εταιρεία Essence. Είναι η Lash Princess Full Volume Mascara. Μία μάσκαρα αγαπημένη, την ξέρετε νομίζω όλες. Έχουν χρησιμοποιηθεί δεόντως αυτές οι μάσκαρα της Essence, διότι δίνουν πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Την έχω ξαναχρησιμοποιήσει στο παρελθόν, μου άρεσε πάρα πολύ και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που θα τη χρησιμοποιήσω και τώρα αφού την πήραμε. Τέλεια μάσκαρα, πολύ χαίρομαι. Πολύ χαίρομαι. Αφήνει, δίνει όγκο, δίνει μήκος, δίνει διάρκεια, αφήνει πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα στα ματάκια. Έχω μόνο τα καλύτερα να πω για αυτές τις μάσκαρα της Essence. 15 έχουμε εδώ. Στο 15 έχουμε από την εταιρεία Beauty Pro Thermotherapy Gold Foil Sheet Mask. Είναι μία ενυδατική μασκούλα από ό,τι βλέπω, με υαλουρονικό οξύ και συνένζυμο Q10. Βοηθάει, λέει, στην απομάκρυνση λεπτών γραμμών και ρητίδων, στην ανανέωση και στην ενυδάτωση του προσώπου. Αυξάνει την ελαστικότητα του δέρματος, προφανώς λόγω του υαλουρονικού και του συνένζυμου Q10. Και την αφήνεις, λέει, την τοποθετείς, την αφήνεις 20 λεπτάκια και μετά την αφαιρείς και κάνεις μασάζ. Ουσιαστικά, λέει, η μάσκα χρησιμοποιεί τη θερμότητα του σώματος για να μπορέσει να έρθει σε μια θερμοκρασία το πρόσωπο έτσι ώστε να απορροφήσει περισσότερο προϊόν. Πολύ ωραία. Πολύ περίεργη είμαι για να τη δοκιμάσω κι αυτήν. 16 έχουμε εδώ. Στο 16 έχουμε ένα eyeliner, high pigment longwear eyeliner από την εταιρεία NARS. Τη γνωρίζετε την εταιρεία NARS, πολύ καλή, πολύ αγαπημένη. Είναι αυτό εδώ το μολυβάκι. Θεωρώ ότι είναι σε mini size γιατί είναι αρκετά μικρούλι, αλλά εγώ τα χρησιμοποιώ πάρα πολύ τα μολυβάκια, τα eyeliner γενικότερα, οπότε ξέρεις ότι θα χρησιμοποιηθεί και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που θα το χρησιμοποιήσω. Πολύ χάρηκα και με αυτό το κουτάκι. Γενικά στα τελευταία κουτιά έχω καταχαρεί. 17 που είσαι εδώ είσαι. Στο 17 έχουμε ένα primer από την εταιρεία Laura Mercier, από τη σειρά Pure Canvas. Ουσιαστικά ένα ενυδατικό primer προσώπου από τη Lay, το οποίο είναι silicone free. Θα το δοκιμάσουμε σίγουρα σε μακιγιάζ και θα σας έχω λεπτομέρειες. Δεν το έχω ξαναδοκιμάσει το συγκεκριμένο προϊόν, δεν ξέρω πώς συμπεριφέρεται. Θα το δούμε όμως γιατί είναι ενυδατικό primer και ξέρεις ότι τον τελευταίο καιρό εγώ τα θέλω λίγο περισσότερο τα ενυδατικά primer. Μέχρι στιγμής το Advent Calendar τα σπάει απλά. Πάρα πολύ ωραία προϊόντα. Και πάμε στο 18.
Στο 18 έχουμε κάτι από την εταιρεία Philosophy, είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι ένα προϊόν καθαρισμού προσώπου από ό,τι βλέπω, το οποίο τονώνει και ενυδατώνει ελαφριά την επιδερμίδα. Είναι στα 30 ml, μια αρκετά καλή ποσότητα και καθαριστικό προσώπου. Πάρα πολύ ωραία. 19, θα τρελαθώ απλά και μόνο που το βλέπω. Είναι από την εταιρεία Sol de Janeiro και είναι ένα body cream, το οποίο είναι το Coco Body Cream. Για να το δούμε, το κίτρινο μου άρεσε εξαιρετικά πάρα πολύ, το θυμάστε. Η εταιρεία Sol de Janeiro έχει προϊόντα για την περιποίηση του σώματος. Έχει πάρα πολύ ωραίες μυρωδιές, το κίτρινο είναι απλά εκπληκτικό. Πάρα πολύ ωραίο και ήθελα πάρα πολύ να δοκιμάσω και αυτό που είναι υποτίθεται καρύδας άρωμα. Και εγώ με την καρύδα, ξέρεις, τα έχουμε ξαναπεί, μου αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραία μυρίζει. Μυρίζει καρύδα, καλοκαίρι, τέλειο. Πάρα πολύ ωραίο. Πάμε στο 20. Και στο 20 έχουμε ένα πάρα πολύ μικρό προϊόν. Τι είναι αυτό, παιδιά? Είναι από την εταιρεία Byteri. Παιδιά, είναι, κοίτα εδώ πέρα μικρούλι που είναι. Για να δούμε, τι είναι αυτό. Θα τρελαθώ. Κοίτα εδώ βαζάκι. Κοίτα εδώ βαζάκι. Λοιπόν, είναι ένα lip balm από την εταιρεία Byteri με βιταμίνη Ε για τα χείλη και τα ενυδατώνει και παραμένουν μαλακά και ενυδατωμένα full. Είναι στα 3 γραμμάρια. Αν με ρωτάς, είναι αρκετά καλή η ποσότητά του, γιατί στα χιλάκια πόσο προϊόν βάζεις? Δεν βάζεις πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραία η ποσότητά του. Πάρα πολύ μου αρέσει. Επίσης, η εταιρεία Byteri είναι πάρα πολύ γνωστή και πάρα πολύ ακριβή. Οπότε πολύ χαίρομαι που βρήκαμε και κάτι από αυτήν την εταιρεία στο Advent Calendar. 21. Α, εδώ έχουμε και για τη συσκευασία αυτά τα γκοφρέ, ξέρεις, αυτά τα ωραία. Τι είναι, παιδιά, αυτό? Είναι από την εταιρεία The Face, Tan Looks, Face Drops. Από ό,τι βλέπω και αυτό είναι ένα αυτομαυριστικό, ουσιαστικά σαν το προηγούμενο που είδαμε της εταιρείας Entropé, το οποίο έχει σταγονομετρητή μέσα. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία, η αλήθεια είναι. Ουσιαστικά παίζεις με τις σταγόνες και παίρνεις το αποτέλεσμα που θέλεις. Τις σταγόνες όμως, από ό,τι βλέπω, δεν τις χρησιμοποιείς μόνες τους. Πρέπει να τις βάλεις μέσα στον ορό σου, στην ενυδατική σου. Εν πάση περιπτώσει, είπαμε, αυτά τα προϊόντα εγώ δεν τα πολύ χρησιμοποιώ γενικότερα, τα αυτομαυριστικά κτλ. Γιατί γενικότερα δεν μαυρίζω, οπότε δεν με έχω συνηθίσει και μαύρη, άρα δεν μου πολύ αρέσει κιόλα το μαύρισμα στο πρόσωπο και στο σώμα γενικότερα. Οπότε δεν τα πολύ χρησιμοποιώ. Το καλοκαιράκι θεωρώ, τώρα δεν νομίζω, το καλοκαιράκι θα το χρησιμοποιήσω. Ίσως να το χρησιμοποιήσω μία φορά με μία σταγονίτσα για να δω αυτή τη λάμψη που λέει ότι μπορεί να δώσει. Θα το δούμε και αυτό. Πάμε 22. Πού είναι το 22? 22, 22. Και το 22 έχει ένα υπέροχο προϊόν και είμαι σίγουρη ότι είναι υπέροχο, γιατί με το που διάβασα την εταιρεία είναι η Nux, παιδιά. Είναι εταιρεία όνειρο. Από την εταιρεία Nux έχω χρησιμοποιήσει κρέμα χεριών που ήταν άπαιχτη και έχω χρησιμοποιήσει και αυτό το lip balm για τα χυλάκια, το οποίο είναι εξαιρετικό. Πέρσι το χειμώνα το χρησιμοποιούσα κάθε βράδυ. Δηλαδή, με το που έκανα το skincare στο πρόσωπο, λίγο πριν πάω για ύπνο έβαζα και αυτό και το πρωί τα χείλη μου ήταν εξαιρετικά ενυδατωμένα. Δεν κατάλαβαν χειμώνα, δεν κατάλαβαν τίποτα. Πάρα πολύ ωραίο προϊόν εκείνο, το έχουμε δείξει επανειλημμένος. Αυτό εδώ όμως είναι ένα face balm. Είναι από τη σειρά Rev de Miel που έχει και το balm των χιλιών. Εντάξει, είμαι σίγουρη ότι θα είναι τέλεια. Είναι μια ενυδατική προσώπου η οποία χρησιμοποιείται από όλους τους τύπους δέρματος, αλλά κυρίως για ξηρό ή ευαίσθητο δερματάκι. Λέει ότι καταπραίνει, θρέφει, γεμίζει τις λεπτές γραμμές. Είμαι σίγουρη ότι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο προϊόν. 23. Και στο 23 έχουμε Origins, έχουμε από την εταιρεία Origins αυτήν εδώ τη μασκούλα, την έχω χρησιμοποιήσει στο παρελθόν και ήταν πάρα πολύ ωραία. Είναι ουσιαστικά μια μασκούλα με ενεργό άνθρακα, την τοποθετείς και την αφήνεις, αν θυμάμαι καλά, 10-15 λεπτά και μετά την αφαιρείς και είναι το πρόσωπο εξαιρετικά ενυδατωμένο και εξαιρετικά μαλακό. Την έχω χρησιμοποιήσει και ήμουν πάρα πολύ ευχαριστημένη. Είναι στα 30 ml, πάρα πολύ καλή ποσότητα για μάσκα προσώπου, παιδιά. Είναι μάσκα αυτό και είναι σε πάρα πολύ καλή ποσότητα τα 30 ml. Πολύ χαίρομαι, πολύ μου αρέσει. Και πάμε να ανοίξουμε και τα δύο τελευταία κουτάκια, να δούμε τι μας κρύβουν μέσα. Πάμε στο 24. Βλέπει κάποιος το 24, γιατί εγώ δεν το βλέπω. Να το είδα. Το 24 έχει επίσης ένα αγαπημένο προϊόν. Έχει από την εταιρεία Saturday Skin το Bright Potion, το Serum, το οποίο είναι με πρεβιωτικά και προβιωτικά από ό,τι λέει. Ένα serum για φωτεινότητα και λάμψη στο πρόσωπο, για full ενυδάτωση και λάμψη. Πάρα πολύ ωραίο προϊόν. Δεν μπορώ να διακρίνω καμία ιδιαίτερη μυρωδιά. Βέβαια, με αυτά που έχω βάλει στα χέρια μου σήμερα, πού να διακρίνεις και μυρωδιά. Αλλά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, εν πάση περιπτώσει, με το προϊόν. Είναι στα 10 ml, οπότε είμαστε ευχαριστημένοι, παιδιά, διότι είναι serum. Στα 10 ml μπορεί να σου δώσει πάρα πολλές φορές, πάρα πολλές επαναλήψεις. Οπότε το χρησιμοποιείς και βλέπεις το περίπου τι κάνει και στο προσωπάκι σου. Έχει αρκετά καλή ποσότητα για serum.
Και φύγαμε να ανοίξουμε το 25, το οποίο είναι και μεγάλο, να δούμε τι έχει μέσα. Για παλέτα μυρίζομαι. Α, καλά, έχει τρία πράγματα μέσα. Εντάξει, έχει τρία προϊόντα, παιδιά. Το νούμερο 25 έχει τρία προϊόντα μέσα, δεν έχει ένα. Έχω καταχαρεί. Λοιπόν, έχει ένα πινελάκι από Ζωήβα. Ένα blending για το κρίς, πάρα πολύ ωραίο παιδιά πινελάκι. Ζωήβα εγγύηση εννοείται, πολύ ωραία τα πινέλα της Ζωήβα γενικότερα. Προσωπικά μου αρέσουν αρκετά, οπότε πολύ χαίρομαι που πήραμε το συγκεκριμένο πινελάκι. Έχουμε από την εταιρεία Morphe ένα eyeshadow primer. Είναι αυτό εδώ, ένα eyeshadow primer από μια εταιρεία που απλά την αγαπάμε επίσης, που είναι η Morphe. Και έχει και το βαρύ πυροβολικό, παιδιά, έχει παλέτα, έχει μια παλετίτσα από τη Huda Beauty. Είναι από τις mini παλετίτσες που είχε βγάλει η Huda σε διάφορα χρωματάκια. Είναι στην απόχρωση Rubio, που είναι η απόχρωση με τα μπορντό, παιδιά. Κοίτα εδώ πέρα χρώματα, έχει 9 σκιές, εκ των οποίων οι 5 είναι shimmer και οι 4 είναι matte. Πάρα πολύ ωραία παλέτα, πάρα πολύ την ήθελα. Πάρα πολύ μου άρεσε το 25 και γενικά πάρα πολύ μου άρεσε το Advent Calendar. Τελειώσαμε, κορίτσια μου. Αυτά ήταν τα προϊόντα του Advent Calendar από Feel Unique, το οποίο είναι εξαιρετικό. Είναι πάρα πολύ ωραίο, έχει πάρα πολύ ωραία προϊόντα μέσα. Χάρηκα πάρα πολύ με το συγκεκριμένο Advent Calendar. Θα το σκεφτώ ιδιαίτερα και για του χρόνου. Μήπως δεν πάρω το Look Fantastic και πάρω πάλι το Feel Unique, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν, κορίτσια μου. Τελειώσαμε και για σήμερα. Μέχρι την επόμενη φορά, να μην ξεχνάτε τα μαγικά σας. Like, subscribe, σχόλια, να με ακολουθήσετε στο Instagram, να κάνετε share το βιντεάκι, γιατί μπορεί κι άλλοι να ενδιαφέρονται για τα Advent Calendars και να τα αγαπάνε πάρα πολύ. Όπως εγώ και εσείς και γενικότερα όλος ο κόσμος νομίζω τα αγαπάει. Ποιος είναι αυτός που θα πει ότι δεν τα αγαπάει? Από εμένα την αγάπη μου, θα τα πούμε την επόμενη φορά με νέο βίντεο. Μέχρι τότε να είστε όλοι πάρα πολύ καλά, να περνάτε υπέροχα, να φοράτε τις μάσκες σας και να προσέχετε ιδιαίτερα. Σας φιλώ, σας αγαπώ. Γεια σας! Στο μεταξύ, τα συγκεκριμένα Advent Calendars που έχουν αυτά εδώ τα κουτάκια που τα ανοίγεις και τα λοιπά, είναι πάρα πολύ όμορφα, γιατί μπορείς μετά να τα χρησιμοποιήσεις και για διάφορα άλλα πράγματα εννοείται. Δεν ξέρω πώς θα το κάνω, πρέπει μάλλον να του ενισχύσω λίγο την πλάτη για να το καρφώσω στον τοίχο. Τι λες κι εσύ? Αν έχεις καμιά ιδέα, για πες.